Τεράστιες ουρές σχηματίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από τα εκλογικά κέντρα στη Ζιμπάμπουε, πολύ πριν ανοίξουν οι κάλπες. Προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας να ψηφίσουν, η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί ως αργία. Θα ήθελα να βγάλουμε έναν ηγέτη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για εμάς, ευκαιρίες για καλύτερη ζωή και για ανάπτυξη στη χώρα. Βασική αντίπαλη είναι αφενός ο 89χρονος πρόεδρος Ρόμπερτ Μουγκάμπε, που μετά από 33 ολόκληρα χρόνια στην εξουσία έχει υποσχεθεί να εγκαταλείψει το θόκο αν ιτηθεί. Από το 2009 έχει αναγκαστεί να συγκυβερνά τη χώρα μαζί με τον βασικό διεκδικητή της Προεδρίας και νυν πρωθυπουργό Μόργαν Τσφανγκυράι. Ο ηγέτης του κινήματος για τη δημοκρατική αλλαγή έχει τεθεί απέναντί του άλλες τρεις φορές, χωρίς όμως επιτυχία. Αν και η προεκλογική περίοδος έκλεισε χωρίς να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα, ήδη υπάρχουν καταγγελίες για παρατυπίες. Εμφανίζονται εκλογικοί κατάλογοι από το 1985 χωρίς να έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει των θανάτων αλλά και των νέων ψηφοφόρων, όπως και τριπλοεγγραφές με ίδια στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης. Για να επικρατήσει ένας υποψήφιος απαιτείται ποσοστό άνω του 50% και αν χρειαστεί επανάληψη της διαδικασίας θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου.